Γεια σας! Καλώς ορίσατε στις αγορές του Σεπτέμβρη, τι πήρα στις εκπτώσεις, part 2. Στο προηγούμενο βίντεο, στο part 1, είχα δείξει κάποιες αγορές που έκανα από το Jumbo, τετράδια κυρίως, πένες, highlighters, διάφορα από τούτα, γραφική ύλη κλπ. Και επίσης δίνω κάποιες συμβουλές όσον αφορά το σχολείο, το πανεπιστήμιο και για ένα πρόγραμμα. Οπότε μπορείς να πας να το δεις στο κοινόν αν δεν το είδες. Στο part 2 θα δείξω ρούχα που πήρα στις εκπτώσεις, έτσι για μια ανανέωση, για μια καλύτερη σχολική χρονιά, φοιτητική χρονιά. Και έτσι για να μπει το φθινόπωρο και ο χειμώνας λίγο με καλή διάθεση, διότι δεν θέλω καθόλου να έρθει ο χειμώνας και οι βροχές. Ήδη όποτε συννεφιάζει πιάνει με η κατάθλιψη και μια στεναχώρια. Θέλω καλοκαίρι και μόνο καλοκαίρι να έχει ήλιο, να μπαίνει φως, να φορώ τα κοντά μου, να πηγαίνω θάλασσες, δεν θέλω το χειμώνα. Θέλω να κάνω skip το χειμώνα, skip όλους τους μήνες και θέλω απλά να έρθουν τα Χριστούγεννα και όταν τελειώσουν τα Χριστούγεννα να έρθει ξανά καλοκαίρι. Δεν μου αρέσει και τίποτε άλλο. Αρέσκει μου σαν εποχή το καλοκαίρι και σαν γιορτές αρέσκουν μου τα Χριστούγεννα. Πριν σας δείξω τις αγορές που έκανα τον Σεπτέμβρη στις εκπτώσεις, εκτός από τις εκπτώσεις αγόρασα, δεν συγκρατήθηκα η αλήθεια, και αγόρασα κάποια πράγματα που το σύν. Ήθελε η μαμά μου να παραγγείλει κάποια ρούχα, και εννοείται ότι δεν συγκρατήθηκα, αγόρασα κι εγώ. Συνάν, κουνούπι! Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που συγκρατείται να μεν αγοράσει που το σύν. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που το καλάθι του είναι ποτέ όφκερο στο σύν. Έχω σίγια πράγματα που με περιμένουν να τα αγοράσω. Αλλά η επόμενη μου αγορά που το φύγει ειλικρινά θα είναι πλέον τον χειμώνα. Πριν ξεκινήσω, κάμε μου ένα subscribe, like στο βίντεο και άφησε με ένα σχόλιο αν σου αρέσει, γιατί βοηθάμε. Αυτήν τη φορά να συγκρατήθηκα και δεν το άνοιξα, οπότε πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Αν δεν ανοίξει, ανοίξει δηλαδή. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Τα πράγματα που έχει μέσα είναι μόνο δικά μου. Εγώ να δείξω μόνο τα δικά μου. Είναι ένα strapless φόρεμα το οποίο φαίνεται να διαφανίζει αρκετά. Έτσι για κάτι τελευταίο πριν φύγει το καλοκαίρι. Θέλω να φύγω. Κάπως έτσι είναι το ροζ, το strapless, το φόρεμα. Είναι cute, είναι πάρα πολλά cute. Τώρα δεν ξέρω πού να το φορούσα τούτη την περίοδο. Αλλά του χρόνου, του καλοκαίρι, σίγουρα να το φορήσω πάρα πολλά. Είναι ωραίο και το χρώμα του. Ακόμα μια μπλουζίτσα έτσι για να αποχαιρετήσουμε ωραία το καλοκαίρι. Ακόμα μία strapless μπλουζίτσα crop top. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μου δεν έβαλα strapless. Ποτέ μου δεν έβαλα strapless μπλούζα, οπότε αν ήθελα να δοκιμάσω, δεν φορούσα ποτέ την ίδια θάνετα. Αλλά it's not bad, φαίνεται επίσης και τούτη να διαφανίζει. Και δίνει με σχοινάκι πίσω κάπως έτσι. Αυτές οι μπλουζίτσες είναι εγώ. Ό,τι παράξενο υπάρχει πρέπει να το πάρω. Αυτό είναι το strapless μπλουζάκι. Μπορώ να πω ότι αρέσκει μου πάρα πολλά. Εν διαφανίζει τόσο πολλά όσο περίμενα ότι ήταν να διαφανίζει. Και πίσω είναι κάπως έτσι.
Το επόμενο δικό μου είναι αυτό. Είναι μια μακρομάνικη λεπτή ζακετούλα. Τα πλήστα μακρομάνικα που έχω είναι χοντρά για το χειμώνα και δεν έχω ιδιαίτερα ρούχα για να φορώ έτσι τον Οκτώβριο-Νιόβριο που πειράζουμε τόσο πολύ ακόμα, αλλά θέλεις κάτι μακρομάνικο. Φαίνεται ωραίο, σαν ποιότητα φαίνεται εντάξει, μαλακό λεπτό. Αυτό είναι το άσπρο μακρομάνικο crop top. Είναι όμορφο, μπορώ να πω. Το ύφασμα του είναι ούτε πάρα πολλά ζεστό σε φάση που να πυρώσεις πάρα πολλά ή να θέλει πλην 10 βαθμούς για να το φορέσεις, αλλά ούτε για καλοκαίρι το λαλείς. Είναι ιδανικό για... μπορεί να φορεθεί και το Δεκέμβρη νομίζω με κάποια φανέλα μακρομάνικη λεπτή που μέσα. Το τελευταίο πράγμα που έπιασα, αν το βρω εδώ μέσα δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα εδώ για το ρολόι μου, διότι όλα όσα έχω, έχω τρία straps, αλλά είναι όλα έτσι πιο casual, πιο αθλητικά ας πούμε. Ήθελα κάτι πιο επίσημο, πιο να φαίνεται πιο καλό. Έπιασα αυτόν εδώ που είναι σαν αλυσίδα ρολογιού και κλεί με μαγνήτη. Ανάλογα πόσο το θέλεις εσύ. Αυτά ήταν τα ρούχα που έπιασα από το Shein. Το επόμενο που θα δείξω είναι αυτό το κολάνι εδώ. Και κάτω γίνεται καμπάνα. Η ποιότητα του είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κολάν αυτό. Αρέσκει μου που ανοίγει η καμπάνα, γιατί αρέσκει μου να φορώ τα κολάν και εκτός γυμναστήριου ή οτιδήποτε. Και τούτο μπορεί να φορεθεί και για καφέ και για φαΐ, επειδή φαίνεται πιο επίσημο να βάλεις μια ωραία μπλούζα. Κάπως έτσι είναι το κολάν φορεμένο. Μπορώ να πω ότι κάνει ωραίο σώμα δαμέ. Αλλά και προς τα κάτω αρέσκει μου πάρα πολλά. Το επόμενο είναι μια ροζ μπλούζα. Είναι crop top, αλλά τα μανίκια της είναι 3/4, δηλαδή φτάνουν μέχρι εδώ. Οπότε πιστεύω για φθινόπωρο είναι ό,τι πρέπει, που είναι τόση κρυάδα, είναι ούτε τόση πυρά. Μια απλή ροζ φαϊλίτσα. Κάπως έτσι είναι η μπλούζα η ροζ. Είναι απλή και έχει τούτη τη λεπτομέρεια δαμέ που κάνει την πιο ωραία. Επόμενο είναι αυτόν εδώ. Ας εντάξουμε και λίγο το χρώμα στη ζωή μας. Είναι μακρομάνικο. Έχει ύφασμα σαν μαγιό, αλλά είναι μαγιό. Και θεωρώ ότι ένα ταιριάζει ωραία με αυτόν το κολάν. Γι' αυτό μην έπιασα. Αυτή είναι η μπλούζα, η μακρομάνικη, η λεπτή. Νομίζω ότι τούτο το κολάν πάει πραγματικά με ούλα, με ούλα όμως, με ό,τι έβαλα ως τώρα ταιριάζει. Ταιριάζει και με άσπρα, με μαύρο. Μπορείς να κάνεις πολλούς συνδυασμούς. Το μπλουζάκι είναι ωραίο. Στο φως φαίνεται καλύτερα στη κάμερα, είναι η αλήθεια. Δεν είναι τόσο άσχημο, αλλά δεν ξέρω αν είναι του στυλ μου πολλά. Σίγουρα κάπου να το φορήσω. Αυτά ήταν τα ρούχα γενικά. Τα επόμενα που θα δείξω είναι παπούτσια.
είναι αυτά τα bands τα οποία εφόρησα ήδη δεν ξέρω πόσες φορές. Αν και έπιασα τα ήθη μου οπότε έτσι με ένα μισή εβδομάδα λερώνονται εύκολα γιατί είδαμε είναι velvet τα bands. Vans μαύρα, κλασικά, νομίζω ποτέ φεύγουν από τη μόδα τα Vans. Αυτά είναι τα Vans φορεμένα, είναι κάπως έτσι. Είναι η δεύτερη φορά που πιάνω μαύρα σκέτα Vans και μπορώ να πω ότι είμαι πάντα ευχαριστημένη από τα αγαπημένα μου παπούτσια. Και το τελευταίο αλλά το καλύτερο είναι αυτά τα Puma εδώ. Είχα κάτι Puma παρόμοια με τούτα άσπρα, τα οποία για 1,5 χρόνο εφορούσα τα ανόη κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Ειλικρινά έφτασαν στο σημείο να ξεκολλήσουν, οπότε έπρεπε να πιάσω καινούργια, γιατί ένα άσπρο παπούτσι γίνεται να μην υπάρχει στη συλλογή. Είναι αυτά εδώ, τα Puma Cali ονομάζονται. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 36 ευρώ και πιάσα τα από το J&D Sports στο, που το mall της The Mall of Cyprus είχε έκπτωση. Γενικά ένα άσπρο παπούτσι πάει με όλα, είναι must θεωρώ. Επίσης δυσκολευτήκα πάρα πολλά να βρω παπούτσι που να μου αρέσει και να υπάρχει στο size μου, γιατί ό,τι μου άρεσε δεν είχε 37. Δεν υπήρχε το 37, εξαφανίστηκε, ειδικά όσα παπούτσια ήταν σε εκτόσεις. Δεν έβρισκα σε 37, έβρισκα σε 36, 35, 39, 40, μην ήμουν να κάνω το 40. Το 37 δεν υπήρχε. Και τούτο το παπούτσι ήταν το τελευταίο, 37,5, αλλά να ξαναπιάσω, Αν και φορώ 37-38, σε κάποια παπούτσια φορώ 37, σε κάποια 38. Πολύ καλό το size, δοκιμάσα τα. Και κάπως έτσι είναι φορεμένα τα Puma τα παπούτσια. Εν παρόμοια με τα άλλα που είχα, λίγο διαφορετικά. Άσπρο παπούτσι που πάει με όλα. Αυτές ήταν οι αγορές του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα άρεσαν μου πάρα πολλά όλα όσα έπιασα. Σίγουρα να τα φορέσω. Και έτσι ξεκινά η χρονιά, η σχολική, η φοιτητική μου χρονιά με τον καλύτερο τρόπο και τις πιο ωραίες αγορές που μπορούσα να κάνω. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που είδες το βίντεο μου και θα τα πούμε σε έναν επόμενο. Bye!